Γίνεται πρώτα απ' όλα η μελέτη και την προμήθεια του RFID και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της βιβλιοθήκης. Νομίζω ότι η βιβλιοθήκη θωρακίζεται με ένα εξοπλισμό για να μπορεί να δουλέψει. Πέρα από το κέλυφος και από το κτίριο, πρέπει να έχει τον αναγκαίο εξοπλισμό. Και δεύτερον, ουσιαστικά ξεκινάνε οι δημοπρατήσεις για το μουσείο. Επόμενη μεγάλη πρόκληση που έχουμε, ώστε πολύ σύντομα να ξεκινήσουν εργασίες και στο Μουσείο της Βιβλιοθήκης και να αποτελέσει όλο το σύνολο του χώρου, όλο το κτίριο, ένα ενιαίο σύνολο, έτσι όπως το φαντάστηκαν αυτοί που το φαντάστηκαν.